Η βιβλιοθήκη του πρώτου με τη Μαρία Σφυρόερα. Ενάμιση αιώνα μετά την πρώτη επίσημα καταγραμμένη αρχαιοκαπηλεία στην ιστορία της Ελλάδας, οι Μαγεμένες, οι Ήλας, οι Καντάδας στα Σεφαραδίτικα, γνωστές και ως Καριάτιδες της Θεσσαλονίκης, επέστρεψαν το 2015 στη γενέθλια πόλη τους και πλέον κοσμούν το περιστήλιο του Αρχαιολογικού Μουσείου. Πιστά αντίγραφα των 8 στο σύνολό τους πρωτότυπων ανάγλυφων μυθολογικών μορφών που εκτίθενται στο Μουσείο του Λούβρου, οι Μαγεμένες στόλιζαν, σύμφωνα με τον λαϊκό θρύλο, μια στοά που συνέδεε το παλάτι του Μεγάλου Αλεξάνδρου με αυτό στο οποίο διέμενε ο φιλοξενούμενός του βασιλιάς της Θράκης με τη συνοδεία του. Και να τώρα πως η ιστορία, ο μύθος και ο πολιτισμός μεταπλάθονται σε λογοτεχνία και δημιουργούν ένα σαγηνευτικό μυθιστόρημα βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. Οι Μαγεμένες, Las Encantadas, είναι ένα βιβλίο για τη Θεσσαλονίκη και τους κατοίκους της, τους Εβραίους, τους Χριστιανούς, τους Μουσουλμάνους και όλους όσοι κατοικούσαν στην περίφημη αυτή πόλη τον 19ο αιώνα. Γνήσια Θεσσαλονικιά, όπως λένε οι μέρη Κόντσογλου, μετά την επιτυχημένη τριλογία της «Τα παλιά ασίμια», μιλάει στη βιβλιοθήκη του πρώτου για τις Μαγεμένες, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Η ιστορία των Μαγεμένων με γοήτευσε από τη στιγμή που την πληροφορήθηκα πριν λίγα χρόνια. Όταν άρχισα να ερευνώ το θέμα, γοητεύτηκα τόσο από αυτό, όσο και από την ιστορία της μυστηριώδους Θεσσαλονίκης με τα υγρά χαμάμ, τις πολύχρωμες αγορές, τα λιθόστρωτα σοκάκια, την ομίχλη, την πόλη που τότε πίστευε σε τρεις θεούς. Οι Μαγεμένες, Λασιγκατάδα στα Λαντίνο, τη γλώσσα των Σεφαραδιτών Εβραίων της πόλης ή στοά των ειδόλων για τους Έλληνες, ήταν ένα ρωμαϊκό μνημείο το οποίο βρισκόταν στο κέντρο της πόλης εξαιρετικής ομορφιάς και μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Το μνημείο, από τα ύστερα χρόνια του δεύτερου μετά Χριστού αιώνα που φιλοτεχνήθηκε, το σεβάστηκαν όλοι οι κατακτητές της πόλης και ήταν πολλοί και άγριοι, το σεβάστηκαν και τα φυσικά φαινόμενα. Το 1864, ο Γάλλος παλαιογράφος Εμμανουέλ Μιλέρ, με εντολή του αυτοκράτορα της Γαλλίας και τη σύμφωνη γνώμη του Σουλτάνου, φτάνει στην πόλη για να πάρει το μνημείο στο Παρίσι, παρά τη θέληση όλων των κατοίκων, είτε ήταν χριστιανοί, είτε Εβραίοι, είτε μουσουλμάνοι. Ο Μιλέρ κατακρεουργεί στην κυριολεξία το μνημείο, το κομματιάζει και το μεταφέρει στη Γαλλία. Με αφορμή αυτό το ιστορικό γεγονός έπλασα μια μυθιστορία που σκαρφάλωσε πάνω του και το σφιχταγκάλιασε, έγινε ένας κυσσός από λέξεις, σκέψεις, συναισθήματα. Οι ήρωές μου συμμετέχουν στην απαγωγή του μνημείου είτε προσπαθώντας να την αποτρέψουν, είτε συνεργαζόμενοι με τον απαγωγέα. Οι Μαγεμένες, Las Encantadas, είναι ένα βιβλίο για την ιστορική μνήμη και την αξία της, αλλά και την συμβίωση τόσων και τόσο διαφορετικών ανθρώπων που μπροστά στον κοινό κίνδυνο, την απαγωγή δηλαδή του μνημείου, ενώνονται και αγωνίζονται. Αγωνίζονται σαν συμπολεμιστές, σαν φίλοι, σαν εραστές, σαν οικογένεια.